Σύσκεψη με τον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Τσιρόνη είχε το απόγευμα της Τετάρτης ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας και ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Μπάμπης Μπρέχας. Κατά τη διάρκεια της, συζητήθηκαν αρκετά θέματα, στα οποία, όπως τόνιζε και ο Υπουργός με δηλώσεις του, υπήρχε συναντήληψη. Παρότι μετά την επέκτασή του που έγινε καλλικρατικός Δήμος, πλέον δεν έχει τα χαρακτηριστικά ενός αστικού Δήμου και ήδη μέσα μας πλέον στο Δήμο Ιωαννιτών μέσα υπάρχουν οι νέες περιοχές, οι νέες δημοτικές ενότητες και που έχουν και ημιαστικά χαρακτηριστικά και αγροτικά χαρακτηριστικά. Άρα σιγά σιγά θα πρέπει να ασχολούμαστε και με κάποια ζητήματα πολύ σοβαρά. Και πραγματικά άκουσα από τον Υπουργό πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις που σιγά σιγά το Υπουργείο επεξεργάζεται, θα σας πει και ο ίδιος, οι οποίες πραγματικά θα βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα ακριβώς πώς θα επιστρέψει ο κόσμος σε αυτά τα υπέροχα κεφαλοχώρια, ώστε να ζωντανέψει ξανά η Ήπεθρος και να έχουμε πρωτογενή παραγωγή. Το Υπουργείο κάνει ενέργεια σε αυτήν την κατεύθυνση και όσο αφορά τις σχολάουσες γιές, σε συνδυασμό με το να αξιοποιήσουμε τους ανέργους μέσω των τομών της κοινωνικής οικονομίας, έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση για έργα στις ορεινές μειονεκτικές περιοχές, περιοχές δηλαδή που έχουμε πλούτο που αυτή τη στιγμή κοιμάται. Συζητήσαμε το θέμα της ενεργειακής αξιοποίησης των κτηνοτροφικών αποβλήτων. Βασικό ζήτημα το οποίο τέθηκε από μεριάς του Δήμου είναι το πρόβλημα με τα δέσποτα, με τον κύριο Τσιρόνη να τονίζει πως το Υπουργείο έχει αποφασιστεί να πάρθουν μέτρα άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα. Όπως εξήγησε, μέσα στο φθινόπωρο αναμένονται τροπολογίες στο νόμο που αφορά τη διαχείριση των αδέσποτων, ανάμεσα στις οποίες θα προβλέπονται και πόροι στους Δήμους. Ενώ μέχρι τα τέλη του χρόνου αναμένεται να κατατεθεί και το πλήρες νομοσχέδιο. Μπήκαμε και στο καυτό θέμα που έχουμε ξεκινήσει εντατική δουλειά στο Υπουργείο, το να αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Και όταν λέω αδέσποτων, μιλάμε για τη συνολική διαχείριση και των δεσποζόμενων ζώων, γιατί από εκεί ξεκινάει και το πρόβλημα των αδέσποτων. Ξαναλέω, υπάρχει συναντήληψη, υπάρχει πολύ καλή διάθεση συνεργασίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Νομίζω ότι αυτό που λέω πάντα σε κάθε τόνο είναι ότι η πολιτεία είναι μία. Δεν απασχολεί τον πολίτη αν μια αρμοδιότητα είναι του Υπουργείου ή είναι του Δημάρχου ή είναι του Περιφερειάρχη. Ο πολίτης βλέπει την πολιτεία ως ενιαία και με καλή συνεργασία νομίζω θα δώσουμε στον πολίτη αυτό που του αξίζει. Μια καλή συντεταγμένη διακυβέρνηση της χώρας που θα μας βγάλει. Ναι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή ο νόμος που παραλάβουμε, ένας νόμος ο οποίος φτιάχτηκε με πολύ καλή διάθεση φαντάζομαι τους προκατόχους μου, δεν θέλω να κάνω κριτική, αλλά στους οποίους διαπίστωσα απουσία σημαντικών παραγόντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΚΕΔΕ μου είπε ότι αυτός ο νόμος φτιάχτηκε χωρίς να συμμετάσχει η ΚΕΔΕ, ούτε καν κλήθηκαν να ρωτηθούν. Εγώ τον πρώτο που κάλεσα στο γραφείο μου για να πω ότι προβλήματα είναι η ΚΕΔΕ, γιατί ένας νόμος που εφαρμόζεται από τους Δήμους δεν μπορεί να μην έχουν πει οι Δήμοι την άποψή τους πώς θα εφαρμοστεί. Ο νόμος έχει πάρα πολλά σημεία που δεν εφαρμόζεται, δεν θέλω το να αναφερθώ. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μόνο για την διαχείριση και την περισσότητα των αδέσποτων λέει αόριστα 4 φορείς συναρμόδιους για το έργο. Όταν βάζεις 4 ανεξάρτητους μεταξύ τους φορείς συναρμόδιους χωρίς να διευκρινίζεις του καθενός την αρμοδιότητα, είναι σαν να μην δίνεις αρμοδιότητα σε κανέναν. Λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα, δεν θέλω να επεκταθώ σε άλλα. Δεν δίνεις στους Δήμους πόρους για να κάνουν το καθήκοντά τους. Δεν διευκρινίζει πώς πατάσσεται η διαχείριση των δεσποζόμενων ζώων ώστε να σταματήσουν τα δεσποζόμενα γεννάνε αδέσποτα ή να εγκαταλείπουν ασυνείδητοι ζώα δεσποζόμενα που γίνονται αδέσποτα. Είναι άνισο κυρωτικά, δηλαδή έχει σε κάποια σημεία κάποια πρόστιμα που είναι πάρα πολύ εύστηρα και ποτέ δεν εφαρμόζονται, αλλά σε άλλα σημεία δεν υπάρχει τίποτα όταν κάποιος δεν κάνει τη δουλειά του. Δεν αναφέρεται καθόλου για τη διαδικασία περισυλλογής και νεκρών ζώων. Το πολύ απλό παράδειγμα που είναι νεκρό ζώο, αυτό πρέπει να νεκροτομηθεί για να δούμε ένα άρρωστο, αν έχει λύσα, αν το πάτησε αυτοκίνητο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τέτοιες υποδομές, απλώς το λέει. Το να το λέει ότι πρέπει να περισυλλεγεί από τον Δήμο και λοιπόν και εντάξει, και του πει συνέλεξε, πού θα το βάλει, σε ποιο ψυγείο, σε ποια διαδικασία, πότε θα έρθει ο κτηνίατρος. Σας λέω πράγματα που όταν όλα αυτά είναι σε μια. Νομίζω ότι η σωστή διακυβέρνηση αυτό που κάναμε. Σε πρώτη φάση καλέσαμε όλους τους φορείς και της κοινωνίας των πολιτών και τους εθελοντές και την Ελλάς και το Συνήγορο του Πολίτη και τους εκπαιδευτές. Καλέσαμε όλους τους φορείς να είναι μπροστά όλοι στον κοινό διάλογο. Φτιάχνουμε επιτροπές που δεν αποκλείεται κανένας. Ήδη η αστυνομία μας έδωσε πολύτιμο πλούτο πληροφοριών. Τα νοσοκομεία μας είναι πολύτιμο πλούτο πληροφοριών. Δεν γίνεται να παράγονται νόμοι οι οποίοι δεν έχουν τη άμεση συμμετοχή των ίδιων των εμπλεκόμενων φορέων. Έχουμε συμφωνήσει στην Επιτροπή, το είπαμε την πρώτη στιγμή. Θα μας πει η Επιτροπή δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο άμεσα μέτρα, δηλαδή πράγματα μπορούν να νομοθετηθούν άμεσα και πόροι μπορούν να εξευρεθούν άμεσα, γιατί όταν λέμε μέτρα σημαίνει και πόρους.
Το να πω εγώ προσλάβετε δύο κτηνιάτρους ας πούμε και να μην υπάρχουν μέσω και των ασφιχτικών δημοσιοοικονομικών πλαισίων των θεσμών να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα είναι δωρονάδωρο το πω. Πρέπει να πω κάτι που να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. Άρα θα υπάρξουν τροπολογίες μέσα στο φθινόπωρο για αυτό το νόμο, θα μας τις πει η Επιτροπή, θα μας τις πούνε δηλαδή άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς ποιες τροπολογίες μπορούν να γίνουν άμεσα και βέβαια πιστεύω σε ένα τρίμηνο θα έχουμε καταλήξει και σε ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο. Ο Δήμαρχος από την πλευρά του σημείωσε πως οι προτάσεις που κατέθεσε ο Υπουργός στην κατεύθυνση της λύσης του προβλήματος με τα δέσποτα ήταν ενδιαφέρουσες. Ζήτησε όμως παράλληλα να υπάρξουν άμεσες ενέργειες για την άμβληση του προβλήματος, το οποίο είναι έντονο όχι μόνο στην πόλη μας αλλά σε ολόκληρη τη χώρα.